Αξιοποιώντας λοιπόν και τα ατομικά τεστ, δρομολογούνται τα βήματα για επανέναρξη των δραστηριοτήτων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη Κουτσιούκη. Άρη, βρίσκεσαι σε φαρμακαποθήκη με self-test και θα μας δείξεις και την όλη διαδικασία. Είμαστε σε ένα κατάστημα με είδη ιατρικού εξοπλισμού στο κέντρο της πόλης. Τα self-test, όπως είπες και εσύ Ματίνα, είναι ένα όπλο για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε κάποιες δραστηριότητες με μεγαλύτερη ασφάλεια, να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε τον ιό σε ασυμπτωματικούς, αυτό τον κίνδυνο που υπάρχει. Και όπως μας έλεγε και η υπεύθυνη εδώ του καταστήματος, η κυρία Δίγκα, έχουν γίνει ανάρπαστα και μάλιστα κυρίως από εταιρείες για τους εργαζομένους τους, αλλά και απλούς πολίτες, από ό,τι καταλαβαίναμε, κυρία Δίγκα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Κυρίως υγειονομικοί, εταιρείες διάφορες για το προσωπικό τους και κόσμος που ενδιαφέρεται να διανοσεί προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά του και τους γύρω του. Τώρα να σας πω ότι είναι μια πολύ απλή διαδικασία και πολύ γρήγορη. Υπάρχει σε κάθε συσκευασία ένα μικρό μπουκαλάκι με ειδικό υγρό, μαζί με ένα ειδικό καπάκι μέσα στο οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να ρίξει μια μικρή ποσότητα σάλιου και στη συνέχεια με μια ακίδα τραβάει μια σταγονίτσα, δύο, τρεις, τις ρίχνει στην ειδική κασετίνα και μετά από περίπου 10 με 15 λεπτά βγαίνει το αποτέλεσμα. Για τις ανάγκες της σύνδεσής μας κάναμε το τεστ πριν από 1/4 περίπου, Ματίνα, και όπως βλέπετε υπάρχει η ένδειξη της μιας γραμμής δίπλα στο γράμμα ΣΕ που δείχνει ότι έγινε σωστά το τεστ, και επειδή δεν υπάρχει κάποια ένδειξη στο ΤΑΦ σημαίνει ότι είναι αρνητικό. Αυτή είναι λοιπόν η διαδικασία που γίνεται πολύ γρήγορα. Αυτή είναι λοιπόν και βήμα-βήμα η διαδικασία.